μονάδες για εμβολιασμό των ξενοδόχων υπαλλήλων οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής και αν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αυτό έχει ξεκινήσει, όπως ήδη γνωρίζετε, από την Παρασκευή. Ήταν μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΙΞΕ ως ο καθήλυν εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Κύπρου και σε συνεννόηση και με τον ΔΕΟΣ Υπουργό Υγείας κύριο Ιωάννου, αλλά και με τον ΝΥΤ, τον κύριο Χατζη Παντέλα, και όλους τους αρμόδιους λειτουργούς, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άμεση τους ανταπόκριση. Συνομολογήσαμε ένα πλαίσιο όπου θα υπάρχουν κινητές μονάδες και θα εμβολιάζουν τους ξενοδοχοπαλλήλους, τους συνεργάτες μας, που για διάφορους λόγους είτε δεν κατάφεραν να εμβολιαστούν προηγουμένως, είτε αποφάσισαν να το κάνουν τώρα. Αυτό πρέπει να πούμε είναι και στα πλαίσια της ευθύνης όλων των ξενοδόχων έναντι του κοινωνικού συνόλου που μας διακατέχει από την αρχή αυτή της πανδημίας. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον, πέραν των 100 ξενοδοχείων λαμβάνουν μέρος, πρέπει να πούμε, αριθμός περίπου που αγγίζει τις 2.000 ατόμων. Άρα εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος επιτέλους πίστηκε να κάνει το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο να θωρακίσει πρώτα και πάνω απ' όλα την δική του υγεία με το εμβόλιο και αφετέρου σίγουρα το χώρο εργασίας του, αλλά και όλους που συγχροντίζονται εκεί. Πώς τους έπεισαν, είναι η αλήθεια? Κοιτάξτε, το προσέξαμε και εντοπίσαμε αυτό το θέμα εδώ και λίγες εβδομάδες. Ναι. Όταν δειλά-δειλά τα ξενοδοχεία ξεκίνησαν να ανοίγουν και βλέπαμε ότι ο κόσμος που ερχόταν, οι μισοί και πλέον δεν ήταν εμβολιασμένοι, αναγκάζονταν να κάνουν τα rapid test κτλ. Τότε κάναμε μια εκστρατεία ενημέρωσης και παρότρινσης, αν θέλετε, σε όλους τους συνεργάτες, τους ξενοδοχοπαλλήλους, και φαίνεται ότι, ξαναλέω, έπραξαν το αυτονόητο πρώτα και πάνω απ' όλα για διασφάλιση της δικής τους υγείας και αφετέρου των άλλων όλων όσων συνεπάγονται. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πείτε, γιατί το έχουμε δει, υπάρχει μία λίστα στην οποία είναι 25 περίπου σημεία στα οποία έχει σαν κόκκινο συναγερμό ότι δεν τηρούνται κάποια μέτρα. Μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποια ξενοδοχεία. Δεν θα πούμε ονόματα βεβαίως. Και επειδή είχαμε λάβει και εμείς κάποια μηνύματα ότι υπάρχουν ξενοδοχεία στα οποία υπάρχουν κρούσματα, όμως επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις προσωπικό στις μέρες μας, κάποια πράγματα μένουν κάτω από το χαλί. Σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ρουσουνίτη, γιατί δεν θέλω να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση και με τον κόσμο που μου στέλνει τα μηνύματα και θέλω να τα μεταφέρω. Είσαστε ενήμεροι για αυτά τα περιστατικά και πώς αντιδράτε αν δεν το έχει κάνει, τα κάνει ήδη? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τα μέτρα τηρούνται ευλαβικά σε όλα τα ξενοδοχεία, τουλάχιστον σε όλα τα ξενοδοχεία μέλη του ΠΑΣΙΞΕ, τα οποία λαμβάνουν καθημερινά εγκυκλίους ενημέρωση για τα διατάγματα που είναι σε ισχύ, για οποιασδήποτε αλλαγές κτλ. Νομίζω διαφάνηκε και από την περσινή ολόκληρη τη σεζόν, δεν είχαμε οποιαδήποτε κρούσματα ή συρροές κρούσματων που να ξεκίνησαν από τα ξενοδοχεία μας. Τα μέτρα τηρούνταν ευλαβικά. Ακόμα και το πλαίσιο κατηγοριοποίησης, το οποίο διέπει τις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας από όπου έρχονται τουρίστες, είδαμε και εκεί το ποσοστό να είναι μικρότερο του 0,1%. Άρα και εκείνο είναι σε μεγάλο ποσοστό ασφαλές. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά που λέτε. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο το τι ακολουθείται σε περίπτωση που εντοπίζεται κρούσμα και να είστε σίγουροι ότι κανένας σοβαρός επιχειρηματίας, που είναι όλοι σχεδόν οι ξενοδόχοι μας, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κρούσμα, να συνεχίσει να εργάζεται στο χώρο εργασίας και στο τέλος να κινδυνεύει να κλείσει η μονάδα του με ανυπολόγιστες ζημιές. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε και το Safe Pass. Ξαναλέω, και την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν έντονοι και με εγκύκλιο σε όλα τα μέλη μας να ελέγχεται αυτό κατόπιν και διαβουλεύσεων με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε ξεκαθάρισε και αυτό το κομμάτι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ., το οποίο είναι ξεκάθαρο επίσης, που λέει ότι εάν είναι για επιτήρηση
των διαταγμάτων που είναι ενισχύ και διασφάλιση ότι αυτά τηρούνται και από τη στιγμή που δεν παρακρατείται, δεν αρχιοθετείται και δεν επεξεργάζεται το οποιοδήποτε κείμενο δοθεί ή ζητηθεί να δείξει κάποιος ένα πιστοποιητικό, δεν τίθεται θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οπότε, ξαναλέω, καθαρές κουβέντες, εμείς είμαστε αυτοί που ζητάμε να γίνονται όλα αυτά, να υπάρχουν όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Και εγώ θα έλεγα, ας το πράξουν αυτό και άλλοι φορείς, άλλες βιομηχανίες. Πρέπει ο καθένας να δει τα του οίκου του, τα της βιομηχανίας του και να θωρακίσουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο την Κύπρο και τους εργαζόμενους, τους χιλιάδες, σε αυτή την βιομηχανία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ευχάριστο για τους ντόπιους τώρα, έτσι για να κλείσουμε όμορφα. Πάμε να δούμε, γιατί είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον και ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι μπαίνουν στο πρόγραμμα αυτό των επιχορηγημένων διακοπών, ενώ με τις πολύ καλές τιμές που υπάρχουν. Θέλω λίγο να μας πείτε, είναι πέραν των 200 ξενοδοχείων που έχουν πει. Ακριβώς, Κατερίνα μου, είναι ένα νούμερο το οποίο μας ευχαριστεί όλους, διότι φαίνεται ότι η πλειοψηφία, πέραν του 50% σχεδόν των ξενοδόχων μας, αφουγκράστηκε αυτή την ανάγκη, αυτή την επιθυμία του κόσμου και φέτος να κάνει διακοπές στην Κύπρο. Συμβλήθηκε με το σχέδιο, θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες μια-δυο μέρες όλες οι μονάδες, θα αναρτηθούν στο site του Υφυπουργείου Τουρισμού. Και πραγματικά με χαρά βλέπουμε ότι πέραν των 200 μονάδων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πολύ ορθά, θα λάβουν μέρος αριθμός ο οποίος νομίζω καλύπτει τις οποιασδήποτε ανάγκες τυχόν απορρέουν από τον εσωτερικό τουρισμό σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές για τα δεδομένα, αλλά και για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρεται. Οπότε είναι ακόμα μια διέξοδος στους Κύπριους συμπατριώτες μας να κάνουν φθηνές διακοπές με ασφάλεια στο νησί τους. Έτσι, και από την άλλη είναι και μια ανάσα για τους ξενοδόχους, οι οποίοι πραγματικά και το προηγούμενο καλοκαίρι και φέτος ιδιαίτερα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι θέμα μόνο των ξενοδόχων, ενώ των ιδιοκτητών, αλλά είναι και ένα θέμα που προκύπτει για τους υπαλλήλους που δουλεύουν σε αυτά τα ξενοδοχεία. Θα βάλουν φαγητό στο πιάτο πολλές οικογένειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν ξέρω αν μιλάμε για κέρδη φέτος. Νομίζω δεν μιλάμε για κανένας για κέρδη. Επιβίωση και να αντέξουν οι οικογένειες που δουλεύουν σε αυτό τον τομέα. Αυτό θα έλεγα, αγαπητή Κατερίνα. Βεβαίως αυτές οι τιμές και το πλαφόν που έχει μπει, αντιλαμβάνεστε πολύ εύκολα οποιοδήποτε μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια κέρδους. Όμως είναι ένας τρόπος να συνεχίσουν να λειτουργούν οι μονάδες μας. Είναι ένας τρόπος να απορροφηθεί όσο το περισσότερο κόσμος μπορεί να εργαστεί στην βιομηχανία, να τους φύγουμε από τα επιδόματα και να έρθουν να δουλέψουν. Πάρα πολλοί κόσμος έχει επιθυμήσει να επιστρέψει στη δουλειά του και είναι ένας τρόπος να λειτουργεί μια μονάδα παρά να είναι κλειστή και για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, απορροφώντας τα τεράστια πάγια κόστη, φθορές ενδεχομένως από το όταν είναι κλειστή μια μονάδα και ούτω καθεξής. Οπότε σίγουρα για κέρδη δεν μπορούμε να μιλάμε. Το πλήγμα, οι πληγές είναι τεράστιες που άνοιξαν εδώ και πέραν του 1,5 χρόνου. Είναι ένα μικρό βάλσαμο αυτό, όμως δεν αλλάζει την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί στην τουριστική βιομηχανία, για να βάζουμε και τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Αντιληπτό, αντιληπτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Πότε θα είναι η λίστα με τα ξενοδοχεία, είπαμε, στο διαδίκτυο? Ενδεχομένως και σήμερα, το αργότερο αύριο νομίζω θα αναρτηθεί. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλά.